Λετή παράδοσης παραλαβής από τον απερχόμενο Υπουργό Οικονομίας, τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, στον νέο Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη. Κύριε Παπαδημητρίου, λίγο ησυχία μόνο, λίγο ησυχία. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, μετά από 16 μήνες στην ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης έφτασε η ώρα να παραδώσω τα ηνία. Είμαι ευτυχής που αυτό γίνεται έχοντας δίπλα μου τον Γιάννη Δραγασάκη, ένα πολύ πυροπολιτικό και εξαίρετο οικονομολόγο. Όπως όλοι ξέρετε, φεύγω σε μια κρίσιμη για την οικονομία περίοδο κάτω από απρόσμενες περιστάσεις, χωρίς να έχω ολοκληρώσει πλήρως το έργο το οποίο ανέλαβα. Αλλά πιστεύω πως αφήνω πίσω μου ένα χρήσιμο έργο για τη χώρα, το οποίο είμαι βέβαιος πως θα συνεχίσει και θα επεκτείνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο Γιάννης Δραγασάκης. Πρώτα απ' όλα θέλω να θυμίσω την προτεραιότητα που είχα θέσει όταν παρελάμβαινα το Υπουργείο από τον προκάτοχό μου Γιώργο Σταθάκη. Η προτεραιότητα αυτή αφορούσε την αλλαγή του οικονομικού κλίματος και την προσέλκυση επενδύσεων στην οικονομία. 1,5 περίπου χρόνο μετά την ανάληψη των καθηγόντων μου και μετά από συνεχείς επαφές με επιχειρηματίες και επενδυτές στην Ελλάδα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία, την Αυστραλία και αλλού, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν 3% περίπου σε όγκο. Οι ξένες άμεσες επενδύσεις σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας κοντά στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ και οι δείκτες οικονομικού κλίμακος ανέκαμψαν δυναμικά. Είναι αυτή ακριβώς η ουσιαστική και καθοριστική αλλαγή στο επενδυτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που εμπνέει αισιοδοξία για την πορεία της οικονομίας για το 2018 και μετά. Όλο αυτό το διάστημα έδωσα ιδιαίτερη σημασία στις επαφές με πολιτικούς παράγοντες και επενδυτές από όλο τον κόσμο. Κοιτώντας το ημερολόγιο μου χτες το βράδυ, διαπίστωσα ότι όλο αυτό το διάστημα συναντούσα καθημερινά κατά μέσο όρο 4 με 5 υποψήφιους ξένους και εγχώριους επενδυτές, οι οποίοι κυρίως ζητούσαν να επιβεβαιώσω το φιλικό επενδυτικό κλίμα από πλευράς της κυβέρνησης. Στις περισσότερες φορές οι άνθρωποι αυτοί έρχονταν με συγκεκριμένα επενδυτικά πλάνα, ενώ άλλες φορές έρχονταν να αναζητήσουν ευκαιρίες, καθώς ήταν βέβαιοι πως η ελληνική οικονομία έχει όλες τις δυνατότητες να εισέλθει σε τροχιά ανόδου όσο θα υλοποιούνται επενδύσεις. Μιλώντας ένας πολιτικός στη γλώσσα των επενδύσεων και των επενδυτών, με συγκροτημένο και αξιόπιστο τρόπο, χωρίς να υπερβάλλει ή να αρνείται τα κακώς κείμενα, γίνεται πιστικός και φέρνει αποτελέσματα. Πρόκειται για μια κρίσιμη παράμετρος που πολλές φορές στην Ελλάδα υποτιμάται. Τώρα που φεύγω, θέλω να υπογραμμίσω ότι είναι πολύ σημαντικό στοιχείο το κλίμα που βγαίνει προς τα έξω για την ελληνική οικονομία. Η προώθηση της επενδυτικής εικόνας της χώρας είναι, θα έλεγα, το μεγάλο στοίχημα και όχι απλά ένα αναλώσιμο υλικό για πολιτική αντιπαράθεση. Η προσέλκυση επενδύσεων χρειάζεται επιχειρήματα δομημένα σε στέρεη βάση, αφού όποιος εκφράζει ενδιαφέρον για την Ελλάδα έχει μελετήσει καλά το ευρύτερο περιβάλλον και είναι ολέθριο λάθος να προσπαθήσεις να τον κοροϊδέψεις. Χρειάζεται επίσης πολιτική αυτοπεποίθηση για το μέλλον της χώρας, προκειμένου να πιστεί ένας επιχειρηματίας που ενδεχομένως να έχει ξεκινήσει από μια μακρινή γωνιά του κόσμου ότι στην Ελλάδα υπάρχει σταθερότητα και διαφάνεια στις συναλλαγές. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η προσέγγιση από πλευράς μας συνέβαλε καθοριστικά στην εκτείναξη των άμεσων ξένων επενδύσεων για τη χρονιά που έφυγε. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί με την ίδια ένταση από τον καινούριο Υπουργό. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι έχουμε αναπτύξει μια σειρά από πρωτοβουλίες που δεν υπήρχαν στο παρελθόν.
Θα αναφερθώ μόνο σε δύο περιπτώσεις για να μην μακρηγορώ. Για πρώτη φορά συστάθηκε Επιτροπή για τις Ελληνοαμερικανικές Οικονομικές Σχέσεις υπό την επίβλεση του Υπουργού Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών Wilbur Ross και τη δική μου. Η Επιτροπή αυτή συνεδριάζει συστηματικά για οικονομικά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, έχει δρομολογηθεί η σύσταση γραφείου επενδύσεων του Enterprise Greece στην Αυστραλία, το οποίο ευελπιστώ ότι θα φέρει αποτελέσματα, αφού το ενδιαφέρον δεκάδων επιχειρηματιών έχει εκφραστεί ήδη. Σε ό,τι αφορά στην Αυστραλία, μου συμβαίνει κάτι παράδοξο. Αισθάνομαι μεγάλη λύπη που είμαι περήφανος για το ταξίδι μου εκεί. Και αυτό γιατί ήμουν ο πρώτος Υπουργός Οικονομίας που επισκέφτηκε αυτή τη χώρα. Και πιστέψτε με, έχουμε χάσει πολλά από το γεγονός ότι η Αυστραλία δεν βρέθηκε κοντά στο πεδίο ενδιαφέροντος των προηγούμενων κυβερνήσεων. Επίσης, θέλω να αναφερθώ και σε ορισμένες μεταρρυθμίσεις που έγιναν επί των ημερών μου στο Υπουργείο και οι οποίες αφορούσαν περισσότερο την εσωτερική πραγματικότητα. Πρώτα απ' όλα, αλλάξαμε την νομοθεσία που διέπει το υπαίθριο εμπόριο, καθορίζοντας νέους κανόνες στον χώρο των λαϊκών αγορών και στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου στις εμποροπανήγυρες, στις κυριακάτικες, χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές, ακόμη και στις κινητές καντίνες. Παρομοίως τροποποιήθηκε και ο τρόπος αδειοδότησης των επαγγελματιών πολιτών, με προτεραιότητα κατά 60% να δίνεται στις ευπαθείς ομάδες, όπως άτομα με αναπηρία, πολύτεχνη, τρίτεχνη κλπ., και κατά 40% σε ανέργους. Τέλος, καθεωρώθηκαν οι αγορές χωρίς μεσάζοντες, δίνοντας την πρωτοβουλία διοργάνωσης σε ενώσεις πολιτών και κινσέπ. Μια δεύτερη μεταρρύθμιση αφορούσε τον εξυγχρονισμό της επιμελητηριακής νομοθεσίας με τη θέσπιση Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου και την εισαγωγή του θεσμού των Κέντρων Υποστηρίξης Επιχειρήσεων. Ενισχύθηκε η αναλογικότητα του εκλογικού συστήματος, αποσαφηνίστηκε η έννοια της εποπτείας που ασκείται από την πολιτεία και ευθυγραμμίστηκε πλήρως η οικονομική διαχείριση των επιμελητηρίων με τις υφιστάμενες διατάξεις περί δημόσιου λογιστικού και δημόσιου προμηθειών. Για τρίτη μεταρρύθμιση αφορά το δίκαιο των ανωνύμων εταιριών. Με το νέο θεσμικό πλαίσιο ενισχύονται τα δικαιώματα των μικρομετόχων, απλοποιούνται οι διαδικασίες για λύση και καθάριση, μειώνοντας τη γραφειοκρατία, δίνεται δεύτερη ευκαιρία στις επιχειρήσεις που πτωχεύουν, καλύπτονται τα νομικά κενά για μεταφορά έδρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενισχύεται η θέση του μεμονωμένου μετόχου με νέα δικαιώματα. Η τετάρτη και πολύ σημαντική αλλαγή αφορά τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που στόχο έχει τη διάσωση επιχειρήσεων από το κλείσιμο και την καταστροφή, τη βαθμιαία αποκατάσταση της ρευστότητας και την εξυγίαση των χαρτοφυλακίων των τραπεζών. Άλλες μεταρρυθμίσεις είναι βεβαίως η δρομολόγηση της ίδρυσης και λειτουργίας της Αναπτυξιακής Τράπεζας, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί σειρά επενδυτικών σχεδίων, κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που διαφορετικά θα έμεναν στο ράφι, η επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων με τα One Stop Shop και η ρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου για τη δημοσιότητα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρό Δημόσιων Συμβάσεων, το ΚΙΜΔΙΣ. Ο Γιάννης Δραγασάκης θα έχει την ευτυχία να υπογράψει τις αλλαγές του νόμου για τις ανώνυμες εταιρείες, ο οποίος εξυγχρονίζεται έπειτα από 98 χρόνια. Αν με ενδιέφερε να περάσει το όνομά μου στην ιστορία, μόνο και μόνο γι' αυτό θα τον ζήλευα. Είμαι δε βέβαιος πως ο Γιάννης, με τις αξιοσημείωτες γνώσεις και τη μεγάλη εμπειρία, θα συνεχίσει επάξια τόσο το δύσκολο έργο των μεταρρυθμίσεων, όσο κυρίως τον αγώνα μαζικής προσέλκυσης επενδύσεων στην ανακάμπτουσα ελληνική οικονομία. Ακόμη δε καλύτερα, με το πολιτικό του αισθητήριο, θα επιδιώξει να διαχύσει την ανάκαμψη στο σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας. Από τη δική μου πλευρά, να είστε βέβαιοι
πως θα συνεχίσω με όποιο τρόπο μπορώ να συνδράμω τον αγώνα της Ελλάδας για βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη. Ούτως ή άλλως, όπως είπα και στον Πρωθυπουργό, για μένα αποτέλεσε τιμή από την πρώτη στιγμή να υπηρετήσω τη χώρα μου. Πολλές φορές επικρίθηκα ότι δεν αποδέχτηκα την ελληνική πραγματικότητα. Έκαναν λάθος. Ήξερα πολύ καλά τα προβλήματα όταν αποφάσισα να έρθω. Απλά όλο αυτό το διάστημα προσπάθησα με τη στάση μου να βοηθήσω στη διαμόρφωση μιας νέας νοοτροπίας. Προφανώς δεν ήμουν ο πρώτος, ούτε θα είμαι ο τελευταίος. Μέσα από αυτή την εμπειρία γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους που εργάζονται με τον ίδιο ακριβώς στόχο. Η Ελλάδα διαθέτει ένα πολύ σημαντικό, δυναμικό, μορφωμένο ανθρώπων που εμείς οι παλιότεροι δεν θα πρέπει να τους αφήσουμε να παραιτηθούν από τις προσπάθειες για ένα καλύτερο αύριο. Είναι μοιραίο αυτοί οι άνθρωποι να δημιουργήσουν την Ελλάδα της μεταμνημονιακής εποχής, η οποία θα έχει την δύναμη που της αξίζει. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους προσωπικούς συνεργάτες μου και τους υπαλλήλους του Υπουργείου για τη βοήθεια που μου προσέφεραν και την υπομονή που υπέδειξαν. Επίσης, τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του κόμματος για το γόνιμο διάλογο. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα στελέχη του Enterprise Greece, τα οποία εργάζονται σκληρά για την προώθηση των εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων. Ακόμη θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τη συνδρομή του στις προσπάθειές μου τον Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος είναι ένας νέος πολιτικός που πιστεύω ότι αξίζει να έχει μέλλον στα δημόσια πράγματα. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για τη δυνατότητα που μου έδωσε να συμβάλλω στη βελτίωση των επιχειρηματικών δυνατοτήτων της χώρας. Εύχομαι την καλύτερη δυνατή συνέχεια στο Γιάννη Τραγασάκη και θέλω να ξέρει ότι πάντα θα είμαι στη διάθεσή του από όποια θέση και να βρίσκομαι. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο τώρα έχει ο Υφυπουργός Οικονομίας, ο κ. Πετσιόλας. Δεν έχω να πω κάτι ιδιαίτερο. Να καλωσορίσω τον κύριο Δραγασάκη και να βεβαιώσω ότι θα υπάρξει η απόλυτη συνεργασία και στην κοινή προσπάθεια για την προώθηση των αναπτυξιακών πρωτοβουλειών και του προγράμματος για τη χώρα. Το λόγο τώρα έχει ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, ο κ. Αλέξης Χαρίτσης. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον απερχόμενο Υπουργό, τον Δημήτρη του Παπαδημητρίου, για τα πολύ θερμά του λόγια. Κυρίως όμως, δεν ακούγομαι, κυρίως όμως για την άψογη και παραγωγική συνεργασία την οποία είχαμε όλο αυτό το διάστημα, μια συνεργασία η οποία χαρακτηρίστηκε από τη μεριά του από σεμνότητα και δημοκρατικότητα, κάτι το οποίο είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό για όλους. Θέλω επίσης να καλωσορίσω στο Υπουργείο μας, στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και νέο Υπουργό Οικονομίας, τον Γιάννη τον Δραγασάκη. Βεβαίως η συνεργασία μας με τον Γιάννη τον Δραγασάκη δεν ξεκινάει σήμερα. Έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια και πριν ακόμα από την ανάληψη της διακυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά συνεχίστηκε και στο πλαίσιο και του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής και τα τελευταία 3 χρόνια. Ο Γιάννης Δραγασάκης, αν μου επιτρέψετε να πω, και για μένα προσωπικά ήταν πάντα ένας πάρα πολύ πολύτιμος σύμβουλος με τις γνώσεις του, με την εμπειρία του. Είμαι βέβαιος ότι αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Το έργο το οποίο έχει γίνει σε αυτό το Υπουργείο αυτά τα 3 χρόνια είναι πολύ σημαντικό. Πετύχαμε πολλά και είναι ακριβώς αυτές οι επιτυχίες οι οποίες κράτησαν όρθια την ελληνική οικονομία σε δύσκολες συνθήκες. Επέτρεψαν να επιτευχθεί η μακροοικονομική σταθεροποίηση και οδήγησαν την ελληνική οικονομία τελικά στους ρυθμούς ανάπτυξης μετά από πολλά χρόνια. Οι επιτυχίες αυτές βεβαίως εντοπίζονται στο χρηματοδοτικό πεδίο. Η Ελλάδα για τα
τρία τελευταία χρόνια βρίσκεται στην κορυφή των πινάκων για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Πριν από λίγες εβδομάδες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα είναι πρώτη και στην αξιοποίηση των πόρων του σχεδίου Juncker, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μιλάμε για ένα ανταγωνιστικό πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα δείχνει την ανθεκτικότητα και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας για το επόμενο διάστημα. Ενώ βεβαίως έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια, παρόλους τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, για να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πόρους, τους εθνικούς πόρους από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αυξάνοντας σταδιακά χρόνο με το χρόνο τους σχετικούς προϋπολογισμούς και εντάσσοντας σε αυτούς πολύ σημαντικά έργα, κυρίως τοπικών υποδομών σε όλη τη χώρα. Και μας χαροποιεί ιδιαιτέρως ότι βλέπουμε και στα περιφερειακά συνέδρια τα οποία διεξάγονται αυτό το διάστημα να αντιμετωπίζεται πολύ θετικά αυτές τις πρωτοβουλίες από όλους τους εκπροσώπους αυτοδιοίκησης ανεξαρτήτως και κομματικής προέλευσης. Ενώ παράλληλα βεβαίως έγιναν και πολύ σημαντικές θεσμικές παρεμβάσεις. Ο απερχόμενος υπουργός, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ήδη αναφέρθηκε αναλυτικά σε πολλές από αυτές. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω, γιατί βεβαίως επειδή μιλάμε για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, μιλάμε για παραγωγική ανασυγκρότηση, αυτή πρέπει να συνοδεύεται από παρεμβάσεις οι οποίες ψηφίδα-ψηφίδα, μέρα με τη μέρα, δεν είναι εύκολο βεβαίως, αλλά συγκροτούν αυτό το νέο παραγωγικό μοντέλο. Τα νομοσχέδια λοιπόν για την απλοποίηση των διαδικασιών σύσταση και αδειοδότηση των επιχειρήσεων, τα οποία ορίζουν ένα εντελώς καινούριο πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούνται να αδειοδοτηθούν και να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις. Η ισχυροποίηση μέσα από πρόσφατο νομοσχέδιο των διαδικασιών ελέγχου αλλά και των ελεγκτικών μηχανισμών που θωρακίζουν το δημόσιο συμφέρον. Οι παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται για την ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης δευτερογενούς τομέα, που για μας έχει πολύ κρίσιμο ρόλο να παίξει στη νέα φάση της ελληνικής οικονομίας. Όλες, αν θέλετε, οι παρεμβάσεις οι οποίες κάνουμε μέσω του αναπτυξιακού νόμου, οι οποίες λειτουργούν και τροχιοδεικτικά, αν θέλετε, για το σύνολο της οικονομίας, είναι κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ σημαντικές. Οι προκλήσεις βεβαίως του επόμενου διαστήματος είναι πολύ μεγάλες. Αφορούν την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος αλλά και το συνδυασμό της μεταμνημονιακής φάσης της ελληνικής οικονομίας. Είμαι βέβαιος ότι και με την νέα σύνθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου υπό τον Γιάννη Δραγασάκη θα συνεχιστεί και θα εντατικοποιηθεί ακόμα περισσότερο όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε το τελευταίο διάστημα. Κλείνοντας, θα μου επιτρέψετε να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να πω για άλλη μια φορά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μου, στους συνεργάτες του γραφείου μου, που οι οποίοι δίνουν πολύ μεγάλο αγώνα, αλλά και σε όλα τα υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, τα οποία πράγματι σε δύσκολες συνθήκες έκαναν μια δουλειά η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική για την ελληνική οικονομία. Σας ευχαριστώ. Και θα ολοκληρώσουμε την σύντομη αυτή τελετή με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και νέο Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη. Ευχαριστώ. Δεν περίμενα ότι μπαίνοντας σε αυτή την αίθουσα θα ένιωθα τόσο οικείο το χώρο και θα έβλεπα και φυσιογνωμίες και ανθρώπους γνωστούς μετά από 30 χρόνια. Μόνο δημοσιογράφους βλέπω, εκτός από τον κύριο Τσιπούρα, που ήταν τότε εδώ. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω καταρχήν όλους εσάς, να ευχαριστήσω όσους με ευχήθηκαν, καλή επιτυχία, να πω το αυτονόητο, ότι στη δική μου κουλτούρα δεν υπάρχουν στην πολιτική αξιώματα, υπάρχουν ευθύνες. Εγώ δεν ξέρω πότε ήταν πιο σημαντικός ο ρόλος μου. Τότε που ήμουν βουλευτής του συνασπισμού, που είχαμε 6 βουλευτές και παλεύαμε να κρατήσουμε όρθια την ελπίδα, ή τώρα που είμαι αντιπρόεδρος. Αλλά όταν ο αντιπρόεδρος μιας κυβέρνησης αναλαμβάνει ένα υπουργείο, τότε γίνεται ακόμα πιο σαφές ότι πρόκειται για μια ευθύνη. Απέναντι στον Πρωθυπουργό που τον εμπιστεύτηκε, απέναντι στον κόσμο που έχει προσδοκίες, έχει προβλήματα, ζητάει λύσεις, και που εμείς ακριβώς καλούμαστε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προσδοκίες. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό
όχι μόνο για τα καλά του λόγια και όχι μόνο για το έργο το οποίο παρήγαγε με την παρουσία του στο Υπουργείο, αλλά και διότι με την στάση του, με τη δράση του, με τις ομιλίες του, με τις συνεντεύξεις του, έδωσε νομίζω ένα νέο ήθος στην πολιτική. Υπηρέτησε ένα νέο ήθος. Ο λόγος του ήταν λόγος επιχειρημάτων, στοιχείων, θέσεων και απόψεων. Και πιστεύω βαθιά ότι αυτή την πολιτική χρειαζόμαστε. Μια πολιτική δηλαδή με αντιπαραθέσεις, στη βάση προγραμμάτων, στη βάση θέσεων, στη βάση απόψεων. Θέλω επίσης να πω δύο λόγια, όχι μόνο για τον κύριο Παπαδημητρίου ως υπουργό, αλλά για τον κύριο Παπαδημητρίου, τον οποίον εγώ είχα την τύχη να γνωρίσω, όταν δεν υπήρχε καν η προοπτική ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να ασκήσει εξουσία. Και δεν θα χρειαζόταν να τα πω αυτά, θα μπορούσε να ήταν πρωτοσέλιδα, αλλά επειδή ακριβώς ένας κόσμος γνώρισε τον κύριο Παπαδημητρίου μόνο ως υπουργό, γι' αυτό θέλω να το πω. Ότι δηλαδή πρόκειται για μια προσωπικότητα η οποία τίμησε τη χώρα στο εξωτερικό και η οποία προσωπικότητα θέλησε να βοηθήσει τη χώρα επίσης. Δεν ήρθε εδώ ούτε για χρήματα, ούτε για δόξα. Ήρθε σε μια στιγμή ακριβώς που η χώρα αυτή ζητούσε νέες δυνάμεις, νέες ιδέες και που εμείς επίσης στο ΣΥΡΙΖΑ ψάχναμε εναγωνίως να βρούμε εκείνα τα όπλα, καταρχήν τα διανοητικά, τα επιστημονικά, με τα οποία θα τεκμηριώναμε μια διαφορετική πορεία για τη χώρα. Και νιώθω επομένως την υποχρέωση να το πω αυτό, διότι είναι προσωπικό μου βίωμα και ίσως φέρω και ένα μέρος της ευθύνης για το ότι ο Δημήτρης είχε αυτή την συμβολή, την εμπειρία εδώ στο Υπουργείο. Τώρα, έχοντας πει αυτά, θέλω να πω σε κάτι που ήδη αναφέρθηκε από όλους, ότι ζούμε μια φάση ιδιόμορφα κρίσιμη. Ιδιόμορφα κρίσιμη διότι είμαστε σε μια φάση ανάκαμψης πια, έχουμε υπερβεί το στάδιο της βαθιάς ύφεσης, αλλά ταυτόχρονα έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πάμε να βγούμε όχι απλώς από τα μνημόνια, αλλά από μια κρίση μεγάλη και μια κατάσταση χρεοκοπίας. Εγώ δεν είμαι ιστορικός, αλλά πάντα με ενδιαφέρει η ιστορική διάσταση των θεμάτων. Τι σημαίνει μια χώρα βγαίνει από μια κατάσταση χρεοκοπίας? Είναι μια πορεία μακρά, δεν είναι το γύρισμα διακόπτη. Είναι μια πορεία με γνωστούς αλλά και με αγνώστους παράγοντες και είναι μια πορεία ευάλωτη σε εξωγενή απρόπτε γεγονότα. Ακριβώς γι' αυτό η περίοδος που περνάμε είναι κρίσιμη. Αυτά που θα κάνουμε και αυτά που θα αποφασίσουμε τους επόμενους 6 μήνες μπορεί να επηρεάσουν καθοριστικά τα επόμενα 10 χρόνια. Και χαίρομαι που βρίσκομαι σε μια ομάδα στην ουσία ανθρώπων με τους οποίους έχω δουλέψει ήδη, και με τον κύριο Χαρίτση και με τον κύριο Πιτσιόλα και με πολλούς από τους γραμματείς και στελέχη του Υπουργείου, και με αυτή την έννοια είμαι αισιόδοξος, διότι ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε, ξέρουμε ποιοι είναι οι στόχοι μας και έχουμε την πολιτική βούληση, έχουμε και την εμπειρία τώρα πια και τις δυνατότητες να προχωρήσουμε. Και επίσης διότι δεν αρχίζουμε από λευκή σελίδα. Οι βάσεις για την ανάκαμψη έχουν τεθεί. Το έργο του Υπουργείου είναι σημαντικό και μάλλον δεν είναι αρκετά γνωστό στο σύνολό του. Και ο κύριος Παπαδημητρίου ακριβώς είχε και προσωπική συμβολή στο έργο αυτό. Ήταν δική του άποψη, εγώ δεν θέλω να φερθώ σε επιμέρους μέτρα, αλλά θέλω να πω ότι ήταν δική του άποψη, όπως και της κυρίας Αντωνοπούλου, ότι από την κρίση αυτή έπρεπε να επιδιώξουμε να βγούμε μέσω απασχόλησης και μέσω επενδύσεων. Και αυτή η ανάκαμψη που αρχίζει σιγά σιγά να καταγράφεται οφείλεται ακριβώς στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής, η οποία είναι ακόμα στην αρχή της. Και ασφαλώς αυτή την στρατηγική θα συνεχίσουμε. Θα δουλέψουμε συλλογικά. Πρώτον διότι είναι μέρος της κουλτούρας μας, αλλά και διότι προσωπικά
Έχω άπειρα παραδείγματα που μου δείχνουν ότι η συλλογική δουλειά, η δημοκρατική λειτουργία, η δημοκρατική διεύθυνση των πραγμάτων έχει πλεονεκτήματα, έχει προστέμενη αξία. Και γι' αυτό έχω μάθει να δουλεύω ως μέλος μιας ομάδας, ακόμα και όταν δεν υπάρχει ομάδα. Εάν λοιπόν πρέπει να προσθέσω κάτι, τι προσωπικά θα προσπαθήσω στα πλαίσια του προγράμματος που ήδη υπάρχει για το Υπουργείο, θα έλεγα ότι ένας παράγοντας που νομίζω πρέπει να επιδιώξουμε από εδώ και πέρα είναι η επιτάχυση. Η επιτάχυση. Η ανάκαμψη είναι σημαντική, αλλά δεν αρκεί. Θέλουμε ταχύτερη, ισχυρότερη ανάκαμψη και δικαιότερη. Διότι έχουμε χάσει πολύ πλούτο. Διότι έχουμε χάσει πολλές θέσεις εργασίας. Διότι έχουμε χάσει χρόνο και χώρο ως χώρα. Πρέπει να τον ανακτήσουμε. Επιτάχυση σημαίνει λοιπόν ότι οι επενδύσεις, οι χρηματοδοτήσεις, οι αδειοδοτήσεις, οι εγκρίσεις, οι κάθε λογής αποφάσεις, οι διαδικασίες, όλα πρέπει να τρέξουν πιο γρήγορα. Και αυτό αφορά όλους μας. Καταρχήν τον Υπουργό, αλλά και όλη το δυναμικό του Υπουργείου. Αφορά επίσης όχι μόνο την κυβέρνηση, αφορά τις τράπεζες. Αφορά τους οργανισμούς, αφορά τις επιχειρήσεις. Ό,τι μπορεί να τελειώσει σήμερα, δεν πρέπει να το αφήνουμε για αύριο. Το δεύτερο στο οποίο νομίζω πρέπει να δώσουμε έμφαση όλοι είναι ο συντονισμός. Δεν αναφέρομαι στο συντονισμό ως αυτονόητη οργανωτική διαδικασία. Δεν έχουν μάλλον καμιά ευθύνη οι πολίτες να ακούν ότι ένα πρόβλημα καθυστέρησε να λυθεί, διότι λέει το ένα Υπουργείο δεν συνεργάστηκε με το άλλο. Διότι λέει μία υπηρεσία δεν συνεργάστηκε με την άλλη. Αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Διότι πρέπει να δημιουργήσουμε και μια νέα σχέση κράτους-πολίτη. Και πρέπει να αρχίσουμε από εδώ, από το κράτος προς τον πολίτη. Ο συντονισμός όμως αναφέρομαι περισσότερο στην πολιτική του διάσταση. Η ανάπτυξη, λέει μια καθηγήτρια τελευταία, όπως διάβαζα, δεν έχει μόνο ρυθμό, έχει κατεύθυνση. Και είναι πολύ σωστό αυτό. Η κατεύθυνση, ο προσανατολισμός λοιπόν, απαιτεί τον επί της ουσίας συντονισμό. Και αυτή την ενιαία κατεύθυνση πρέπει να επιδιώξουμε. Πρέπει δηλαδή οι πολλοί παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ανάπτυξη να προσπαθούμε να συντονίζονται σε μία ενιαία κατεύθυνση. Και το τρίτο, αν μπορώ να το πω έτσι, να αποτεχνικοποιήσουμε την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη σημαίνει τεχνολογίες, σημαίνει τεχνικές, σημαίνει διαγράμματα, σημαίνει αριθμούς. Αλλά κυρίως είναι μια κοινωνική διαδικασία. Άρα πρέπει να κοινωνικοποιήσουμε την ανάπτυξη. Στο επίπεδο των στόχων, στο επίπεδο των μέσων, στο επίπεδο των αποτελεσμάτων. Υπάρχει ήδη σε πρώτη γραφή ένα εξαιρετικό, κατά την άποψή μου, κείμενο, με την έννοια ότι ορίζει ακριβώς τους στόχους, ως στόχους της ανάπτυξης, ως στόχους της κοινωνίας. Την απασχόληση, τις ανισότητες, τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, την αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης, να έρθουν οι νέοι επιστήμονες από το εξωτερικό. Αυτή είναι η στόχη της ανάπτυξης. Τα άλλα είναι τα μέσα. Αλλά και στα μέσα εγώ θα ξεχώριζα τον ανθρώπινο παράγοντα. Αρχίζοντας από το Υπουργείο, από τα στελέχη του Υπουργείου. Είναι κάτι που έμαθα τότε που για πολύ λίγο έτυχε να περάσω από θέση κυβερνητικής ευθύνης. Οι υπάλληλοι της τελευταίας σειράς να αποδείχνουν πολύτιμη γνώσεις σε μια σειρά από αντικείμενα. Και είναι μεγάλο στοίχημα το να μπορέσουμε ακριβώς να φέρουμε στην επιφάνεια αυτή τη γνώση, αυτή την πείρα και να την αξιοποιήσουμε. Το ίδιο ισχύει σε επίπεδο κοινωνίας, όπως μας δείχνουν και αυτά τα περιφερειακά συνέδρια που κάναμε. Και αυτό που βλέπει κανείς αυτά τα συνέδρια τελικά είναι οι δυνατότητες που υπάρχουν σε αδρανή πολλές φορές μορφή. Και βέβαια, μόνο αν η κοινωνία καταστεί συμμέτοχος της αναπτυξιακής διαδικασίας, η ίδια θα είναι σε θέση να κραποθεί τα αποτελέσματά της. Άρα το Υπουργείο αυτό, ίσως όχι άστοχα παλιά,
ονομαζόταν Υπουργείο Συντονισμού. Έτσι, διότι αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι μέσα από τα εργαλεία που έχουμε, δημόσιες επενδύσεις, αναπτυξιακός νόμος, τα νέα εργαλεία που φτιάχνουμε, τις θεσμικές δυνατότητες, πρέπει να συμβάλλουμε στα πλαίσια της κυβέρνησης στην ευρύτερη κινητοποίηση και το συντονισμό των παραγωγικών δυνάμεων της κοινωνίας για να πετύχουμε τους κοινούς στόχους. Τελειώντας, δεν έχω καμιά αμφιβολία για το ότι θα δουλέψουμε εδώ ως μια έμπειρη, πιστεύω, και όριμη ομάδα, αλλά θέλω να κρατήσω και αυτό που είπε ο κύριος Παπαδημητρίου, ότι θα μας κάνει την τιμή να νιώθουμε ότι μπορούμε να απευθυνόμαστε στον ίδιο, και είμαι βέβαιος ότι η ιστορία θα καταγράψει ότι αρκετοί νόμοι Παπαδημητρίου έγιναν και θα μείνουν ακριβώς ως θετική συμβολή δική του και δική μας σε αυτή την υπόθεση. Σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, σε απευθείας σύνδεση με το